Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Γεμίσατε με κόσμο τις τελευταίες ημέρες. Γεμίσαμε με κόσμο, ήμασταν σε sold out ξενοδοχεία και Airbnb στα Τρίκαλα. Ήδη από τα μέσα Απριλίου είχε πάρα πολύ κόσμο. Διευκόλυνε βέβαια και πάρα πολύ ολοκλήρωση του Ε65, την έλευση των επισκεπτών από την Νότια Ελλάδα και την Αθήνα. Βασίλη Αλεξίου, πιστεύεις ότι έπαιξε τελικά ρόλο, δηλαδή αυτή η συντόμευση και αυτό το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο άνετο το ταξίδι για να επιλέξουν έτσι αυτούς τους προορισμούς? Σίγουρα, ναι, το ταξίδι είναι πολύ πιο άνετο. Καταρχήν, δηλαδή, μία Τρίκαλα πια είναι λιγότερο από μία ώρα με κανονική ταχύτητα. Ναι. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς τροφές, χωρίς όλα αυτά που γνωρίζουμε και εμείς που κατεβαίναμε προς Νότια Ελλάδα. Και εσείς που ανεβαίνατε προς τα πάνω τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω έχει αλλάξει εντελώς ο χάρτης και θα δούμε τα αποτελέσματα πολύ σύντομα και στον τομέα της οικονομίας, νέων επενδύσεων κτλ. Ναι, ναι. Πιστεύεις τελικά ότι ένα από τα επιχειρήματά του είχε θετικό τελικά αποτέλεσμα? Προφανώς. Κοιτάξτε, τα Τρίκαλα, τα μετέωρα μάλλον, βρίσκονται στο επίκεντρο των εορτασμών τις μέρες του Πάσχα έτσι κι αλλιώς όλα τα χρόνια. Και του Αγίου Γεωργίου, έτσι δεν είναι? Έχουμε και το έθιμο του Αγίου Γεωργίου του Μανδυλά. Mm-hmm. Είναι πολλά τα έθιμα. Ναι. Είχαμε επισκέπτες και από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τονώθηκε πολύ το ρεύμα από Αθήνα. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι. Στα Τρίκαλα δεν έπρεπε να κάνεις κράτηση για να καθίσεις να πιεις καφέ, όχι μόνο για να φας, αρκετές μέρες νωρίτερα, γιατί ήταν κατάμεστα όλα. Δεν έβρισες πουθενά. Mm-hmm. Ούτε να περπατήσεις πολλές φορές. Ναι. Οπότε φανταστείτε τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, που έχετε και έτσι ένα παρελθόν και μια παράδοση Χριστούγεννα. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει και για μας και για εσάς όταν ολοκληρωθεί και το βόρειο τμήμα του Ε65, που θα βγαίνουμε μέσα σε μισή ώρα στην Εγνατία οδό. Mm-hmm. Και από τη Λαμία μέσα σε μια μισή ώρα. Mm-hmm. Εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Είναι πολύ σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν εντελώς το χάρτη. Ναι. Εκτός από την απληρότητα σε όλα αυτά, υπήρχε όμως και στις γύρω περιοχές? Δηλαδή είχαν να επωφεληθούν και οι γύρω περιοχές και τα χωριά? Εγώ σας μιλάω για τον ομό Τρικάλων, δεν μιλάω μόνο για την πόλη των Τρικάλων. Mm-hmm. Ήταν sold out Καλαμπάκα, Τρίκαλα, η πόλη των Τρικάλων και τα Airbnb τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε γωνιά σε μικρά χωριουδάκια τα οποία δεν τα πιάνει το μάτι σου. Ναι. Έχουν μόνιμους κατοίκους, δεν είναι τουριστικά. Έχουν μόνο αγροκτηνοτρόφους. Και όμως και εκεί ήταν και λίγο τσιμπημένες οι τιμές, έτσι. Σε μικρά χωριουδάκια έβρισκες Airbnb με 100-150 ευρώ. Ναι. Όχι λίγα. Εντάξει, όχι. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος μας τίμησε. Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε για άλλα. Έχουμε την επόμενη αργία, βέβαια, είναι του Αγίου Πνεύματος και δεν ξέρω αν ξενοδόχοι σε εσάς εκεί λένε ότι αυτός ήταν ένας έτσι προϊονός για το τι θα γίνει σε επόμενες αργίες, ενδεχομένως και στις αρχές καλοκαιριού. Ας μην θυμόμαστε ότι η επόμενη αργία είναι σε 50 μέρες, γιατί καλομάθαμε τώρα, έτσι μετά από 5 μέρες αργία. Ναι, η επόμενη αργία είναι τέλος Ιουνίου. Το καλό εδώ στα Τρίκαλα είναι ότι έχουμε το αντάμωμα των Σαρακατσανέων στο Περτούλι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Οπότε πάλι έχουμε προκρατήσεις, καθώς έρχονται Σαρακατσανέοι από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οπότε πάλι κάτι καλό φαίνεται να έχουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρχές του καλοκαιριού. Μάλιστα. Σας ευχόμαστε πάντα τέτοια, Βασίλη Αλεξίου. Να είστε καλά. Με καλά νέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Σανέσκι.